Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψει κανείς τη φρίκη με τα πλεούμενα πτώματα ανοιχτά της Πύλου και τα γυναικόπαιδα που βούλιαξαν αβοήθητα κλειδωμένα μέσα στα αμπάρια των δουλεμπόρων. Δεν υπάρχει παρηγοριά για όσους επέζησαν από την κόλαση του πολέμου και της φτώχειας για να βάλουν τα παιδιά τους σε ένα σαφιοκάναβο και να τα χάσουν στον υγρό τάφο της Μεσογείου. Όποιος θέλει λοιπόν να λέγεται άνθρωπος, δεν πρέπει να επιτρέψει να γίνει ο θάνατος συνήθεια. Δεν μπορεί να παρακολουθεί σιωπηλός τις διάφορες τατιάνες της τηλεόρασης να ουλιάζουν ότι έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τα ασθενοφόρα ή ότι όσοι γλίτωσαν επιβαρύνουν τη χώρα και πρέπει να φυλακίζονται. Δεν μπορεί να ανεχτεί τα κροκοδίλια δάκρυα όσων κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα εφαρμόζοντας αυτή την απάνθρωπη πολιτική. Όπως λέει το τραγούδι των κοινών θνητών, η σιωπή είναι χρυσάφι για τις πολυεθνικές, για τις τράπεζες τις μητρικές και τις θηγατρικές. Φωνιάδες των λαών είναι και οι θεατές που βλέπουν τον ναυάγιο ξαπλωτίστη από τις ακτές. Δεν φταίει ο πρόσφυγας, μα εκείνος που τον έκανε, εκείνος που ολόκληρη τη γη πάντοτε ξέκανε, δεν είναι άνθρωπος, σου λέω, δεν είναι έθνος, είναι το σύστημα που γέννησε το πένθος. Δεν πρόκειται λοιπόν απλά για μια τραγωδία, αλλά για ένα στιγερό έγκλημα προδιαγεγραμμένο και διαρκές. Πάνω από 20.000 άνθρωποι από το 2014 ξεκίνησαν από τις πατρίδες τους αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρώπη και πνίγηκαν στη Μεσόγειο. Και όπως σε κάθε έγκλημα, έτσι και σε αυτό, υπάρχει ένοχος, υπάρχει και αιτία. Είναι το βάρβαρο και σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, οι βουτυγμένες στο αίμα αξίες και απάνθρωπες συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κρατών. Είναι η εμπεριαλιστική πόλεμη και τα πραξικοπήματα που εξαπολύουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και κάθε εμπεριαλιστική δύναμη για να βάλουν στο χέρι το πλούτο, τις αγορές, τους δρόμους μεταφοράς της ενέργειας. Μια ματιά αρκεί στις χώρες προέλευσης όσων επέμεναν στο πλωτό φέρετρο και είναι, νομίζουμε, πολύ διαφωτιστική. Για παράδειγμα, η Λιβύη είχε βομβαρδιστεί το 2011 από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ για να ρυθμιστεί ποιοι ενεργειακοί κολοσσοί θα κάνουν κουμάντο στα πετρέλαιά της. Η τότε κυβέρνηση του Πασόκ παρέδωσε λιμάνια και αεροδρόμια για να ξεκινάνε τα πολεμικά πλοία και τα βομβαρδιστικά των Μακελάρεων. Σε Συρία και Αφγανιστάν, οι λαοί ματώνουν από τις υπερελιστικές επεμβάσεις που μεταξύ άλλων δημιούργησαν και εξόπλισαν τους Ταλιμπάν, τους τζιχαντιστές, από ΗΠΑ και ΝΑΤΟ. Η χώρα μας έστειλε στρατό στο Αφγανιστάν και από το λιμάνι της Σούδα στην Κρήτη φορτώνονταν οι πύραυλοι που βομβάρδισαν τη Συρία. Στην Παλαιστίνη, το κράτος τρομοκράτης του Ισραήλ εγκληματεί εις βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Στην Αίγυπτο υπάρχει στρατιωτική χούντα. Στην υποσαφάρια Αφρική οι υπεριαλιστές καταληστεύουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές των φορών. Τι κάνουν για όλα αυτά οι ελληνικές κυβερνήσεις? Στηρίζουν το Ισραήλ, είναι σύμμαχοι με τη χούντα της Αιγύπτου, υπέγραψαν συμφωνία με τη Γαλλία που προβλέπει αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Αφρική για να ανοίξουν τον δρόμο για τα γαλλικά μονοπόλια. Και όλοι αυτοί έχουν το θράσος να κουνάνε το δάχτυλο στον ελληνικό λαό και την νεολαία και να λένε «Δεν είναι τώρα ώρα να μιλήσουμε για όλα αυτά». Και εμείς ρωτάμε, πότε θα έρθει αυτή η ώρα? Στο επόμενο ναυάγιο? Στον επόμενο πόλεμο? Στην επόμενη πολεμική στρατιωτική συμφωνία που θα υπογράψουμε με ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση? Μας λένε επίσης ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για όλα αυτά. Όχι! Μπορούμε να κάνουμε πολλά. Μπορούμε να παλέψουμε ενάντια στη συμμετοχή της χώρας μας στο μακελιό για να κλείσουν οι ατοικές βάσεις, να σταματήσουν οι αποστολές του ελληνικού στρατού εκτός συνόρων, να αποδεσμευτούμε από τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το χρέος μας και το διεθνιστικό μας καθήκον. Όπως κάναμε, όπως κάνατε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας,
που στείλατε τα ανατολικά άρματα στην λαφαναγορά, όπως κάνατε και πέρσι στο λιμάνι της πόλης ενάντια στην αποστολή όπλων στον πόλεμο στην Ουκρανία παρά την καταστολή και τη συλλήψη. Μπορούμε να αντιπαλέψουμε την απάνθρωπη αντιπροσφυγική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτική της καταστολής με φράκτες, με Frontex, με επαναπροωθήσεις, την πολιτική του εγκλωβισμού και των απελάσεων, να διεκδικήσουμε την εφαρμογή της συνθήκης της Γενέβης για τους πρόσφυγες, το δικαίωμά τους να μεταφερθούν με ασφάλεια στις χώρες πραγματικού προορισμού τους, να υπάρξουν με ευθύνη του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπηρεσίες καταγραφής και εξέτασης των αιτήσεων ασύλου σε χώρες όπως η Τουρκία και άλλες, έτσι ώστε να αποφεύγονται τα κυκλώματα των διακινητών. Η συζήτηση, σύντροφοι και φίλοι, που γίνεται το τελευταίο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, είναι αποκαλυπτική. Ουσιαστικά, χρηματοδοτούν χώρες πρώτης υποδοχής μεταναστών ή και χώρες της Αφρικής για να χτίζουν φυλακές ψυχών. Είναι σε προχωρημένο στάδιο ο σχεδιασμός της Βρετανίας να στέλνει πρόσφυγες σε δομές φυλακές στη Ρουάντα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητάνε να πληρώνουν 20.000 ευρώ το κεφάλι του πρόσφυγα σε χώρες όπως η Ελλάδα και άλλες, για να μην πατήσουν ποτέ το πόδι τους στη Βόρεια Ευρώπη και να παραμένουν εγκλωβισμένοι στη χώρα μας. Τόσο κοστολογούν τις ανθρώπινες ζωές. Αυτή τελικά είναι η κοινή ευρωπαϊκή πολιτική. Χειρότερη και πιο αντιδραστική γίνεται, δίκαιη όμως δεν μπορεί να γίνει. Γιατί κριτήριο έχει την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Ανοιγοκλίνουν επομένως τη στρόφιγγα ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν για φθηνό εργατικό δυναμικό και με τους ανταγωνισμούς τους με τα υπόλοιπα υπερελιστικά κέντρα. Έτσι, οι λευκοί χριστιανοί Ουκρανοί πρόσφυγες αντιμετωπίζονται ως πρόσφυγες και σωστά, αλλά οι αλόχριστοι μαύροι Αφρικανοί μπορούν να πνίγονται στη Μεσόγειο και να μην τους καίγεται καρφί. Σε όλο τον κόσμο, τα θύματα των πολέμων και της φτώχειας αντιμετωπίζονται απάνθρωπα. Ποιος δεν θυμάται το έσχος της Μόρια, του ΣΥΡΙΖΑ, και ποιος δεν αγανακτεί με τις υπερδομές φυλακές που χτίζει η Νέα Δημοκρατία στα νησιά μας. Ποιος δεν πάγωσε μπροστά στη θέα των στιβαγμένων πτωμάτων στους φράχτες της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης της Ισπανίας στη Μελίγια, των ανθρώπων που πάγωσαν κλεισμένοι σε φορτηγά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής του Μπάιντεν, σε αυτούς που κάηκαν ζωντανοί στο Μεξικό του Ομπραδόρ. Ποιος δεν οργίζεται με τη δράση των διακινητών και δουλεμπόρων που αλωνίζουν και τρίβουν τα χέρια τους, γιατί όσο υψώνονται φράχτες, τόσο θα μεγαλώνουν και οι ταρίφες στα ταξίδια του θανάτου. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι άμυροι ευθυνών. Έχουν στηρίξει με όλη τους τη δύναμη και με κάθε τρόπο τις υπερελιστικές επεμβάσεις όλων των τελευταίων χρόνων. Έχουν στηρίξει και εφαρμόσει τις κατάπτυστες συμφωνίες του Δουβλίνου, την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που γιγαντώνει το πρόβλημα στη χώρα μας με τον τρέποντάς την σε μια απέραντη φυλακή. Έχουν συμφωνήσει στην παραχώρηση δικαιωμάτων φύλαξης των συνόρων σε υπερελιστικούς μηχανισμούς όπως είναι η Frontex και το ΝΑΤΟ. Αναγνωρίζουν και παραχωρούν τη διαχείριση του προσφυγικού στις γνωστές και αμαρτωλές μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πρωτοστατούν στην καταστολή, στον αυταρχισμό, στην καλλιέργεια του εθνικιστικού μίσους, αλλά και στην υπογραφή συμφωνιών με άλλα κράτη, ώστε να έρχονται στη χώρα μας κατά χιλιάδες μετανάστες, ως φθηνά εργατικά χέρια και άγρια εκμεταλλευόμενοι. ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ! Μόνο για τις επιχειρησιακές ευθύνες ή παραλήψεις του ελληνικού λιμενικού. Ευθύνες σοβαρές, ερωτήματα αμήλικτα που ζητούν απαντήσεις, που όμως έχουν τη ρίζα τους στην ίδια την αντιμεταναστευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να το πούμε πιο απλά, η εγκληματική πολιτική θα γεννά διαρκώς και εγκληματική διαχείριση ή αμέλεια. Υπάρχει όμως, σύντροφοι και φίλοι, και άλλος δρόμος.
στο δίλημα με τα κέρδη τους ή με τις ζωές μας, εμείς θα είμαστε πάντα με τις ζωές των ανθρώπων. Αυτό το ερώτημα είναι που απαντάμε σε κάθε πτυχή της ζωής μας όλο και πιο συχνά. Το είδαμε στο έγκλημα στα Τέμπη, όπου η ασφάλεια των μεταφορών θυσιάστηκε για τα κέρδη των εταιριών. Το είδαμε στο διαλυμένο και μορφωτοποιημένο δημόσιο σύστημα υγείας, με τα ανύπαρκτα ασθενοφόρα, την υποχρηματοδότηση, την υποστελέχωση, με τα πανάκριβα φάρμακα, τις λύσεις αναμονής σε χειρουργία και εξετάσεις. Στην πανδημία, με την εκατόμβη νεκρών, την ίδια ώρα που ο ιδιωτικός τομέας υγείας της άβριζε. Στις πλημμυρισμένες γειτονιές, με την πρώτη βροχή, όπως έγινε και σήμερα στην Πολύθυνη, όπου τα μέλη του κόμματος και της ΚΝΕ βρέθηκαν ξανά στην πρώτη γραμμή, γιατί μόνο ο λαός σώζει το λαό. Το βλέπουμε στα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, γιατί με τα αφεντικά ο χρόνος είναι χρήμα και επομένως η γρήγορη επισκευή ενός πλοίου, ακόμα και η παράδοση μιας πίτσας, είναι πολυτιμότερη από την ανθρώπινη ζωή. Το βλέπουμε στα αλλεπάλληλα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, στις δολοφονίες νέων γυναικών, στις κακοποιήσεις ανήλικων παιδιών, στις επιθέσεις οπαδικών στρατών και σε όλα τα φαινόμενα σύψης αυτού του συστήματος που έρχονται συνεχώς στην επιφάνεια. Το βλέπουμε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, με την ανύπαρκτη αντισεισμική θωράκιση των κτηρίων του, γιατί αυτές οι δαπάνες θεωρούνται κόστος. Στη σχολική στέγη, με τις αίθουσες κλουβιά, όπως τον Εύωσμο στο Βορδελιό, με τα κοντέινερ, όπως το 5ο Γέλ Θεσσαλονίκης και στο Γυμνάσιο Λαγκαδά. Στο τελευταίο, μάλιστα, πήγε και ο Τσίπρας στην προεκλογική περίοδο, αλλά αντί να ρωτήσει τα παιδιά για τα κοντέινερ που άφησε και ο ίδιος όσο ήταν κυβέρνηση μέσα στο σχολείο, τους ρώτησε για την Τράπεζα Θεμάτων στο γυμνάσιο. Δεν ήξερε ο Δήμητρος ότι η Τράπεζα Θεμάτων δεν έχει ακόμα μπει στα παιδιά του γυμνασίου. Εκτός κι αν υποψήφιος βουλευτής του, ο Κεντρίκογλου, που ως υφυπουργός νομοθέτησε ο ίδιος την Τράπεζα Θεμάτων, σχεδιάζει να την επεκτείνει και στο γυμνάσιο. Όλα αυτά, σύντροφοι και φίλοι, και πολλά ακόμα που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια, δεν είναι τυχαία περιστατικά, αλλά πολύ κρίκη στην ίδια αλυσίδα ενός συστήματος που σαπίζει, γίνεται πιο επιθετικό για να εξασφαλίζει τα κέρδη των λίγων σε βάρος της δουλειάς και της ζωής των πολλών. 38 παράδειγμα είναι οι εργαζόμενοι στην καλέρα του τουρισμού. Είναι ωραία τα κουνούρια της Θεσσαλονίκης και η χωρή για τους τουρίστες του κουρασγερόπλοιου που έστησε ο Δήμαρχος ο κ. Ζέρβας για να πανηγυρίσει για την αναβάθμιση, λέει, της πόλης ως προορισμό κουρασγέρας. Αλλά καλύτερα να ρωτήσει τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για τα εξαντλητικά ωράρια, για τη δουλειά 7 μέρες τη εβδομάδα συνεχόμενα χωρίς ρεπό, για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και τον ρεψιτισμό που δεν βλέπουν δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων, επίδομα αδείας, που βολοδέρνουν όλο τον υπόλοιπο χρόνο μεταξύ ανεργίας, μισοδουλειάς και ανασφάλειας. Όσο για τις πολλές και καλές δουλειές που τάζει ο Μητσοτάκης, προβάλλοντας ως παράδειγμα τις μεγάλες επενδύσεις όπως της Pfizer ή της Deloitte εδώ στη Θεσσαλονίκη, οι εργαζόμενοι σε αυτές τις εταιρείες από τη μία βλέπουν τον αμύθιτο πλούτο που παράγουν με το μυαλό τους και από την άλλη βιώνουν την ελεγκτικοποίηση, αγωνιούν με τα κανόνια που βαράνε παγκόσμια οι τράπεζες και κοιτάνε τους δείκτες του χρηματιστηρίου, γιατί βλέπουν αμερικάνικους κολοσσούς και στις νέες τεχνολογίες σε ένα βράδυ να ανακοινώνουν δεκάδες χιλιάδες απολύσεις ανάλογα με τα κέρδη τους. Οργίζονται εξίσου με τα πανάκριβα μύκια και την τηλεπορία του ΟΑΣΤ, την έλλειψη ελεύθερων χώρων και δημόσιων δομών υγείας. Αναρωτιούνται αν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους θα μπορούν να απολαύσουν τα πανάκριβα προϊόντα και υπηρεσίες που δημιουργούν με τη δουλειά τους. Γι' αυτό και επιλέγουν να οργανώνονται ταξικά, να ιδρύουν τα δικά τους σωματεία με τους κομμουνιστές στην πρώτη γραμμή. Ιδιαίτερα οι νέοι και οι νέες που εργάζονται σε επιχειρήσεις στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης μπορούν καλύτερα να κατανοήσουν από τον οποιοδήποτε, μέσα από την ίδια τους την πείρα, τη μεγάλη αντίφαση της εποχής μας. Η επιστήμη να κάνει άλματα προς τα εμπρός και οι ζωές μας να κάνουν βήματα προς τα πίσω. Αν λοιπόν στην εποχή του 5G, της τεχνητής νοημοσύνης και του ChatGPT
Η οικονομία τους αντέχει καρότσες αντί για ασθενοφόρα, χειροκίνητα τρένα αντί για ηλεκτρονικά συστήματα ασφάλειας, να πνιγόμαστε στην πρώτη βροχή και να κεγόμαστε στην πρώτη φωτιά, τότε το σύστημά τους χρειάζεται ανατροπή για να καταφέρουμε να ζήσουμε όπως ταιριάζει στην εποχή μας και στην επιστήμη. Για να μεταφραστούν οι δυνατότητες, σε μια πραγματικά καλύτερη ζωή για τη λαϊκή πλειοψηφία, ένα εμπόδιο πρέπει να βγει από τη μέση. Και αυτό είναι η καπιταλιστική ιδιοκτησία και εξουσία. Με κοινωνική ιδιοκτησία, λοιπόν, στα εργοστάσια, στις υποδομές, στους κλάδους στρατηγικής σημασίας, με το κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό της οικονομίας, μπορούν να αξιοποιηθούν όλες οι παραγωγικές δυνατότητες του τόπου για να εξασφαλιστεί η λαϊκή ευημερία. Πραγματική δημοκρατία και συμμετοχή του λαού σε όλο το φάσμα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής μπορεί να εξασφαλίσει μόνο η εργατική εξουσία. Μια εξουσία με θεμέλιο τους τόπους δουλειάς και μόρφωσης, όπου ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε νέος και νέα θα έχει τον ελεύθερο χρόνο αλλά και το βήμα για να ενημερωθεί, να δραστηριοποιηθεί, να πει τη γνώμη του, να συμμετάσχει στην άσκηση της εξουσίας, να εκλέξει και να μπορεί να ανακαλύψει τους εκπροσώπους του στα όργανα διακυβέρνησης όποτε το αποφασίσει ο ίδιος και όχι μια φορά στα 4 χρόνια. Αυτές οι ριζικές αλλαγές είναι στο πρόγραμμα εξουσίας και διακυβέρνησης του ΚΚΕ. Το κόμμα μας λοιπόν είναι έτοιμο, όταν ο λαός το επιλέξει, να προστατήσει από θέσεις ευθύνης στην υλοποίηση αυτού του προγράμματος, με τους εργαζόμενους να έχουν στα χέρια τους τα κλειδιά της οικονομίας και της εξουσίας. Επειδή λοιπόν ακριβώς έχει αυτό το ανατρεπτικό πρόγραμμα, γι' αυτό το ΚΚΕ μπορεί και σήμερα, με συνέπεια και αποτελεσματικότητα, να υπερασπίσει το δίκαιο και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, χωρίς δεσμεύσει σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό είναι που τελικά κρίνεται και στις εκλογές της 25ης του Ιούνιου. Πόσο δυνατός θα είναι ο λαός μας απέναντι στην επίθεση που θα κλιμακωθεί στα δικαιώματά του. Καμία κυβέρνηση, κανένας αντίπαλος δεν μπορεί να είναι παντοδύναμος όταν υπάρχει αποφασισμένος λαός και δυνατό εργατικό λαϊκό κίνημα. Και αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε μόνο μαζί με το ΚΚΕ. Όπως έκαναν οι φοιτητές με την νίκη της προσδραστικής. Όπως έκαναν οι εργάτες στη ζώνη του περάματος που δεν έκατσαν να κλαίνε τη μοίρα τους, αλλά πάλεψαν και βρίσκονται σήμερα μια ανάσα πριν την υποχρεωτική εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης εργασίας τους που προβλέπει ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, 7ωρο πενθήμερο 35ωρο τη βδομάδα και κυρίως τα αναγκαία μέτρα ασφάλειας για να μην θρυνήσουν κι άλλους νεκρούς συναδέλφους τους. Σε αυτούς τους αγώνες βρίσκεται η ελπίδα. Έτσι σπάει η αντίληψη του δεν αλλάζει τίποτα, του δεν υπάρχει καμία εναλλακτική, που έκανε σημαία του ο ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση όλα αυτά τα χρόνια, για να δικαιολογήσει τελικά τη δική του συμφωνία στα μεγάλα ζητήματα με τη Νέα Δημοκρατία, τις υποκλίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση της διαφθοράς, στην πολεμική μηχανή του ΝΑΤΟ και το διαβολικά καλό Τραμπ στο αντιφάγο κεφάλαιο. Και τελικά, αυτή η λογική κατέληξε να τροφοδοτήσει την νίκη της Νέας Δημοκρατίας με δεκάδες χιλιάδες ψήφους από το ΣΥΡΙΖΑ και να νεκραναστήσει το αμαρτωλό Πασό, αποδεικνύοντας ξανά πως το δίθεν μικρότερο κακό οδηγεί πάντα από το κακό στο χειρότερο. Τώρα, σύντροφοι και φίλοι, αυτό που μετράει είναι το τι θα βγάλει η κάλπη της 25ης του Ιούνιου. Αυτή θα καθορίσει το ποσοστό και τους βουλευτές του ΚΚΕ για την επόμενη τετραετία. Αυτή θα φανερώσει την αποφασιστικότητα του λαού να πολεμήσει την επόμενη μέρα για τη ζωή του και να μην πετάξει λευκή πετσέτα. Έχουμε στόχο να επανεκλεγούν και να αυξηθούν οι 26 βουλευτές του ΚΚΕ πανελλαδικά, οι 2 βουλευτές του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, κόντρα σε έναν ακόμα πιο άδικο εκλογικό νόμο,
που κλέβει έδρες από το ΚΚΕ για να τις δώσει πόνους στο πρώτο κόμμα στη Νέα Δημοκρατία. Για να το πετύχουμε λοιπόν αυτό, κάθε ψήφος σε όλη την επικράτεια μετράει. Δεν χαρίζουμε κανένα από όσους ψήφισαν το κόμμα στις 21 του Μάη και παλεύουμε να πείσουμε πολύ περισσότερους να κάνουν τώρα το βήμα με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι. Γιατί μπορεί ο άδικος νόμος να κλέβει έδρες, αλλά η ψήφος μπορεί να κερδιθεί άνθρωπο τον άνθρωπο και να πάμε το ΚΚΕ πιο ψηλά, να κάνουμε, αν θέλετε, την έκπληξη για δεύτερη φορά. Σε αυτές τις εκλογές έχουμε ένα πλεονέκτημα. Είναι πλέον καθαρό ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση, δηλαδή αυτή της Νέας Δημοκρατίας, και άρα μπορούμε να απεκλωβίσουμε περισσότερους από τα ψεύτικα και εκβιαστικά διλήμματα των αστικών κομμάτων του τύπου σταθερότητα ή ακυβερνησία, να ψηφίσουμε τον έναν για να μην βγει ο άλλος. Το ψευτοδίλημα άλλωστε Τσίπρας ή Μητσοτάκης κατέληξε να γίνει Μητσοτάκης με χορηγό το Τσίπρα. Το πραγματικό λοιπόν δίλημα είναι καθαρό και σαφές. Απέναντι στην επόμενη, δεδομένη αντιλαϊκή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που θα έχει τη στήριξη της συστημικής αντιπολίτευσης των ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων μιας κρίσης, η μόνη πραγματική, 100% μαχητική, εργατική λαϊκή αντιπολίτευση μπορεί να είναι μόνο το ΚΚΕ. Γιατί μόνο το ΚΚΕ έχει το know-how, ξέρει πώς να πολεμά και να νικά τη Νέα Δημοκρατία και την πολιτική που θα υλοποιήσει προς όφελος του κεφαλαίου. Το αποδείξαμε μέσα στην πανδημία, σπάζοντας τις απαγορεύσεις και την καταστολή, όταν οι άλλοι έλεγαν θα λογαριαστούμε μετά και αναζητούσαν υπουργούς υγείας κοινή αποδοχή. Το αποδείξαμε στους χώρους δουλειάς, πρωτοστατώντας για να μείνει κουρελόφαρτο ο νόμος Χατζηδάκη και να ξεσπάσουν μεγάλοι εμβληματικοί αγώνες όπως στην eFood, στην Κόσκο, τη Λάρκο, τη Μαλαματίνα. Όταν οι άλλοι έλεγαν πως οι απεργίες έχουν φάει τα ψωμιά τους και ψήφισαν μαζί με τη Νέα Δημοκρατία το μισό νόμο έκτρωμα του Χατζηδάκη. Το αποδείξατε εσείς οι φοιτητές, με την ακύρωση της πανεπιστημιακής αστυνομίας, με την ακύρωση της απόστασης της παιδαγωγικής επάρκειας από τα πτυχία των καθηγητικών σχολών, με το φρενάρισμα αρνητικών εξελίξεων, μετακινήσεων και συγχωνεύσεων στο ΔΠΑΕ, με το γκρέμισμα της ΔΑΠ από την πρώτη θέση πανελλαδικά. Το αποδείξατε οι κνήτες, οι μαθητές στη Σταυρούπολη και σε κάθε γειτονιά, που τα βάλανε με τους φασίστες και το ρατσιστικό τους δηλητήριο, όταν ο Τσίπρας ψάρευε ψήφους στα θολά νερά του φασισμού, μιλώντας για δίθεν παραπλανημένους Ναζί, ξεχνώντας τα εγκλήματα και τις δολοφονίες τους. Στην πάλη ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και τη συμμετοχή της χώρας μας. Όταν όλοι οι άλλοι χειροκροτούσαν μαζί τους Ναζί του τάγματος Αζόφ μέσα στη Βουλή και υπέγραφαν τη μετατροπή της Ελλάδας σε νατοϊκό ορμητήριο, ενώ και μετά από αυτές τις εκλογές ετοιμάζουν επικίνδυνα παζάρια με την Τουρκία που ακουμπούν στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και μπλέκουν το λαό μας σε μεγάλες περιπέτειες, ακόμα και σε καθεστώς συνδιαχείρισης στο Αιγαίο. Το αποδείξαμε και το αποδεικνύουμε κάθε μέρα στις λαϊκές γειτονιές, εκεί που ο λαός σώζει τα σπίτια του λαού και τα μικρομάγαζα των επιχειρηματιών, για τους κομμουνιστές, με τους κομμουνιστές βουλευτές και συνδικαλιστές στην πρώτη γραμμή, όπως έκαναν και αυτές τις μέρες, όταν αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ
παρέδωσε τα κόκκινα δάνεια στα κοράκια, έκανε τους πληστηριασμούς ηλεκτρονικούς και τους αγώνες ενάντια στους πληστηριασμούς ιδιώνυμο αδίκημα, για να έρθει στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία με τον πτωχευτικό της κώδικα να κάνει νικιάριδες στα σπίτια του το λαό. Εκεί λοιπόν θα είμαστε και την επόμενη μέρα των εκλογών. Στον δρόμο του αγώνα, εκεί που κερδίζονται νέες κατακτήσεις και μέσα στη Βουλή με δυνατό ΚΚΕ να τους αποκαλύπτουμε, να καταθέτουμε προτάσεις ανακούφισης του λαού όπως κάναμε και τα προηγούμενα χρόνια. Για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, για την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και την ενέργεια, του ΕΝΦΙΑ, την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την κατάργηση όλων των αντιεκπαιδευτικών νόμων, την προστασία της λαϊκής κατοικίας και των μικρών επαγγελματιών. Προτάσεις που απορρίπτουν όλα τα άλλα κόμματα μαζί, γιατί αποκαλύπτουν μια μεγάλη αλήθεια, ότι για να κερδίσουμε τις ζωές μας, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο για τα κέρδη. Αυτή λοιπόν την αλήθεια δεν θα τη βρείτε ούτε στα ηλουστρασιόν κοστολογημένα προγράμματα, ούτε στα γελία βιντεάκια στο TikTok των άλλων κομμάτων. Ούτε την αλήθεια για την επόμενη μέρα και τις ζωές μας θα βρείτε σε αυτά. Αυτοί είναι προαποφασισμένοι στα σαλόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα γραφεία του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, στις συνόδους του ΝΑΤΟ. Αυτοί είναι γραμμένοι στο Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο μνημόνιο, όπως απολόγησε ο ίδιος ο Μητσοτάκης, με τα 350 αντιλαϊκά μέτρα που έχουν συμφωνήσει. Τι προβλέπουν αυτά τα μέτρα? Καμία αύξηση του κατώτατου μισθού για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2029 λόγω προϋπηρεσίας. Αναμόρφωση, λένε, του φορολογικού συστήματος, δηλαδή οι εργαζόμενοι και αυτοαπασχολούμενοι να πληρώνουν περισσότερους φόρους για να απαλλάσσονται οι μεγάλοι καυχαρίες. Επιτάχυνση των πληστηριασμών και των εξώσεων, νέες περικοπές κοινωνικών δαπανών στο όνομα της απόκτησης πλεονασμάτων δισεκατομμυρίων ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό, που σημαίνει ακόμα μεγαλύτερη υποχρηματοδότηση για τις δικές μας ανάγκες. Επιτάχυνση της στρατηγικής της πράσινης μετάβασης, δηλαδή μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια και καταστροφή του περιβάλλοντος. Σύντροφοι και φίλοι, ας μην μπερδευόμαστε τους τίτλους. Το μόνο πράσινο που αναγνωρίζουν είναι το χρώμα του δολαρίου, είναι το χρώμα του χρήματος. Πράσινη ανάπτυξη βαφτίζουν την καρκινογόνα καύση σκουπιδιών από την Τιτάν, τη ρήπανση στη Δυτική Θεσσαλονίκη από τα ΕΛΠΕ, την ιδιωτικοποίηση του παραλιακού μετόπου της Καλαμαριάς, ακόμα και την εγκατάσταση πλωτού σταθμού LNG στο Θερμαϊκό με ανυπολόγιστες συνέπειες για το περιβάλλον. Η Κομισιόν σφύριξε ήδη λήξη και σε όποια κρατική επιδότηση δίνονταν στο ρεύμα, που σημαίνει επαναφορά της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια του ρεύματος από τον Οκτώβρη, δηλαδή ακόμα πιο ακριβό ρεύμα, αφού η τιμή του τζογάρεται στο χρηματιστήριο ενέργειας που νομοθέτησε ο ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Τι άλλο προετοιμάζουν? Την παραπέρα προγραμματοποίηση της υγείας και της παιδείας. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, που μιλά για δημόσια και δωρεάν παιδεία, ώστε να λυθούν τα χέρια τους και να προχωρήσουν ακόμα πιο αποφασιστικά στην υλοποίηση, στην εμπορευματοποίηση της δημόσιας παιδείας και στην ίδρυση πανάκριβων ιδιωτικών πανεπιστημίων για τους λίγους που αντέχει τσέπη τους. Μια γεύση από αυτήν την εμπορευματοποίηση έχετε πάρει ήδη με τη γενίκηση των διδάκτων στα νατιακά, την ίδρυση ξενόγλωσσου επιπληρωμή προπτυχιακού προγράμματος στην ιατρική, την επιβολή αντιτίμου στη σύντηση. Σε αυτά συμφωνούν Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, με τον Τσίπρα άλλωστε να δηλώνει πρόθυμος να συζητήσει την κατάργηση του άρθρου 16 όταν έρθει η ώρα. Τι να κάνει λοιπόν τους 180 βουλευτές η Νέα Δημοκρατία, όταν έχει πάνω από 260 πρόθυμους να τη στηρίξουν στα δύσκολα να βάλουν πλάτη στην αναθεώρηση ακόμα και του άρθρου 16? Ποιος λοιπόν θα σταθεί απέναντι σε όλα αυτά? Εδώ δεν χωρά καμιά αμφιβολία. Απέναντι θα είναι μόνο το ΚΚΕ, γι' αυτό και πρέπει να βγει πιο ενισχυμένο και στις εκλογές. ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ θα βολευτούν για άλλη μια τετραετία στο ρόλο της χρήσιμης συμπολίτευσης στη Νέα Δημοκρατία, όπως ήταν και την προηγούμενη, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ το 70% των νόμων του Μητσοτάκη. Μαζί άλλωστε και οι τρεις ψήφισαν 8 στις 10
αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου. Η κατάδια του ΣΥΡΙΖΑ φτάνει στον απόπατο όταν για να κλέψει ψήφους, ειδικά από νέους ανθρώπους, φτάνει στο σημείο να λέει πως, ανοίγω εισαγωγικά, κάθε ψήφος στα μικρότερα κόμματα και όχι στο ΣΥΡΙΖΑ αντικειμενικά είναι ψήφος που ενισχύει και εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία. Τα περιχαμένης ψήφου, σύντροφοι και φίλοι, είναι συμπλήρωμα της αντιδραστικής άποψης πως η μόνη επιλογή που έχει ο λαός είναι ποιος θα κάθεται στο σβέρκο του και καμιά φορά στα 4 χρόνια, ποιος θα κάθεται στο τιμόνι των αντιλαϊκών κυβερνήσεων. Με αυτή τη λογική, η μόνη κερδισμένη ψήφος κατά τα λεγόμενα του κυρίου Τσίπρα σε αυτές τις εκλογές είναι να πάμε όλοι και να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Γιατί αυτή θα βγει η κυβέρνηση. Αυτή η λογική τελικά τροφοδοτεί και τροφοδότησε τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την αντιπαλεύει. Άλλωστε, ο ΣΥΡΙΖΑ με 32% δεν έκανε καμία αντιπολίτευση. Ούτε αύριο πρόκειται να κάνει με 20%. Το συν 1% στα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ θα σημαίνει 2 βουλευτές που στα κρίσιμα θα αθροίζονται με τη Νέα Δημοκρατία και την αντιλαϊκή κυβερνητική πλειοψηφία. Ενώ συν 1% για το ΚΚΕ θα είναι 2 παραπάνω βουλευτές που θα μάθονται για το δίκαιο του λαού μας. Η αλήθεια λοιπόν για τα κόμματα αυτά είναι ότι δεν γίνεται να αντιπολιτευτείς μια πολιτική που εφάρμοσες ως κυβέρνηση, που υπερψήφισες ως αντιπολίτευση, που υπέγραψες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέχρι χθες δήλωνες πρόθυμος όπως το ΠΑΣΟΚ να συγκυβερνήσεις με τη Νέα Δημοκρατία απλά με άλλο πρωθυπουργό και όχι τον Μητσοτάκη. Δεν γίνεται λοιπόν, σύντροφοι και φίλοι, να συγκρουστείς με τη δεξιά όταν έχει συγκυβερνήσει ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ και το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία, όταν έχει εφαρμόσει δεξιά αντιλαϊκή πολιτική στο όνομα του προόδου με το τρίτο μνημόνιο και με σαλιαρίσματα με τους Αμερικάνους δολοφόνους, όταν έχει υποψήφιους αντόναρους και συμβούλους όπως τον Μαρατζίδη, τον γνωστό αντικομμουνιστή καθηγητή του ΠΑΜΑΚ, που ξεπλένει ακόμα και τους συνεργάτες των Ναζί στην κατοχή τα τάγματα ασφαλείας. Τρίζουν τα κόκαλα των αγωνιστών της αιωνικής αντίστασης με τους συμβουλάτορες του Τσίπρα που δηλώνουν ότι η αντίσταση ευθύνεται για τα εγκλήματα των Γερμανών και των ντόπιων συνεργατών τους. Τρίζουν τα κόκαλα του Ναπολέοντα Σουκατζίδη και των 200 εκτελεσμένων της Κεσαριανής με τους εισαποστάκηδες που εξισώνουν τόσα χρόνια μετά τους ήρωες κομμουνιστές με τους Ναζί εκτελεστές τους. Τι να πούμε, σύντροφοι και φίλοι, για το αμαρτωλό ΠΑΣΟΚ που εμφανίζεται σε νέους ανθρώπους λες και είναι κάτι καινούργιο και άφθαρτο. 25 χρόνια κυβέρναγε το ΠΑΣΟΚ αυτή τη χώρα, βουτυγμένο στα σκάνδαλα και τη διαφορά ως το λαιμό. Ψήφισε 3 στα 3 μνημόνια και σήμερα κοσμάζει πως με τα μνημόνια έσωσε τη χώρα, ενώ χρεοκόπησε το λαό μας. Ειδικά οι μαθητές πρέπει να μάθουν ότι στα παλιά δήθεν καλά χρόνια του ΠΑΣΟΚ ψηφίστηκε νόμος για να δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις στη Β' και Γ' Λυκείου με 14 μαθήματα πανελλαδικώς εξεταζόμενα. Αυτό εφαρμόστηκε κάποια χρόνια στη χώρα μας. Στήθηκαν για πρώτη φορά μαθητοδικεία, δικαστήρια δηλαδή ανήλικων μαθητών για τις μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις που έκαναν. Επιβλήθηκε υποκατώτατος μισθός για τους νέους μέχρι 25 ετών, στα 511 ευρώ μεικτά. Τι τους καίει λοιπόν, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αυτό που ομολόγησε ο γνωστός σε όλους μας ο κύριος Πορτοσάλτε. Λέει ο Πορτοσάλτε, θέλω μια συστημική αντιπολίτευση. Αν απογοητεύσει ο Μητσοτάκης, να πάρει τη σκητάλη. Αυτό είναι, σύντροφοι και φίλοι. Το σύστημα έχει ανάγκη τόσο από μια ισχυρή αντιλαϊκή κυβέρνηση, όσο και από μια συστημική αντιπολίτευση για να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Από κοντά και διάφορα μικρά κόμματα μιας κρίσης, όπως αυτά που ζήσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια και εμφανίζονται ξανά με πάταγο, για να εκτονώσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια και να εξαφανιστούν αθόρυβα όταν κάνουν τη δρομοδουλειά τους. Κόμματα που αν μπουν στη Βουλή δεν θα πάρουν έδρες από τη Νέα Δημοκρατία, που έχει μπόνους 40 έως 50 ευρώ και άρα θα πάρει πολύ περισσότερες έδρες με τα ίδια και με μικρότερα ποσοστά, αλλά θα κλέψουν έδρες από το ΚΚΕ. Θα κλέψουν έδρες από κομμουνιστές, αγωνιστές, βουλευτές που θα είναι τα στηρίγματα του κόσμου μέσα στη Βουλή. Τώρα έχουμε ένα νέο φρούτο. Το αρχηγικό μόρφωμα της πλεύσης ελευθερίας.
με τη μεγαλοδικηγόρο τη ζωή Κωνσταντοπούλου στη θέση του αρχηγού. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σε ένα συστημικό κανάλι, να πιάνει στασίδι, να κάνει καρδούλες και να μας λέει για τον άντρα της, αφού για τις θέσεις της δεν έχουμε ακούσει κουβέντα. 8 χρόνια άφαντη στους λαϊκούς αγώνες, αν εξαιρέσουμε τα εθνικιστικά συλλαλητήρια που δήλωνε παρούσα και τις δικαστικές αίθουσες να υπερασπίζεται από μαφιόζους μέχρι και βιαστές η κατά τα άλλα φεμινίστρια. Θα φέρει, λέει, τη δημοκρατία στη Βουλή. Αυτή τη δημοκρατία που άφησε στο σιρτάρι της όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής επί ΣΥΡΙΖΑ και αρνήθηκε να φέρει προς ψήφιση και συζήτηση στη Βουλή την πρόταση νόμου του ΚΚΕ για την κατάργηση των μνημονίων. Αυτή τη δημοκρατία που ήθελε τους προφυλακισμένους Ναζί δολοφόνους μέσα στη Βουλή να ψηφίζουν νομοσχέδια και να παίρνουν κανονικά την κρατική χρηματοδότηση, όπως έλεγε τότε η ζωή, και τώρα τις το ξεπληρώνουν με ψήφους διάφορα φασιστοειδή. Ας πάει να μιλήσει λοιπόν για δημοκρατία στους δικούς της υποψήφιους που την καταγγέλνουν ότι βάζει τα ψηφοδέλτια το σόι της και αποχωρούν ένας-ένας από το καράβι της πλεύσης. Σε αυτά τα ψηφοδέλτια, σε εκλόγιμες θέσεις, θα βρούμε μια σειρά φιντάνια, όπως τον πρώτο στο ψηφοδέλτιο της ΑΒΑ Θεσσαλονίκης, καθηγητή στο ΑΠΘ, που υπέγραφε υπέρ της εισβολής των ΜΑΤ στο Πανεπιστήμιο, ή τον γνωστό κύριο Μπιμπίλα, που δηλώνει υπέρμαχος των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ο λαός μας, βέβαια, σύντροφοι και φίλοι, δεν ξεχνά και ξέρει καλά τον εκκληματικό ρόλο των φασιστών, των ορφανών της Χρυσής Αυγής, που βρήκαν κι αυτή ευκαιρία να βγουν από τα λαγούμια τους. Με τον αγώνα μας, τους στείλαμε στο κάλαθο των αχρήστων και στις επόμενες εκλογές πρέπει να τους στείλουμε ξανά μια και καλή στον αγύριστο, μαζί με όσους τους στρέφουν. Γιατί πλέον είναι πιο φανερό από ποτέ και οι διασυνδέσεις τέτοιων συμμοριών και τέτοιων κομμάτων με το σύστημα, με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και με εφοπλιστές, με τμήματα της Εκκλησίας και του κρατικού μηχανισμού. Έτσι εξηγούνται οι εισαγγελείς που παίρνουν επικεφαλής στα διάφορα ψηφοδέλτια, οι παχυλαίσιους χρηματοδοτήσεις. Για άλλη μια φορά πρέπει να φάνε τα μούτρα τους. Και αφού κάποιοι θέλουν να λέγονται σπαρτιάτες τρομάρα τους, που νομίζουν ότι οι σπαρτιάτες είναι σαν τον Τζέραρντ Μπάτλερ στο πολυγωνιανή ταινία των 300, έχουμε να τους πούμε ότι στο ερώτημα «Ήταν ή επιτάς» εμείς έχουμε απάντηση. Επιτάς. Και ας ψάξουν στα λεξικά να μάθουν τι σημαίνει οι δίχες σπαρτιάτες που θυμήθηκαν τώρα να πάρουν και τη στήριξη του Κασιδιάρη. Και στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, το ψηφοδέλτιο του αγώνα και της προοπτικής, μπορεί και πρέπει να είναι πιο δυνατό από τα κόμματα που θέλουν να μας γυρίσουν πίσω στο μεσαίωνα και στο σκοταδισμό, πουλώντας καθρεφτάκια στους ιθαρεγενείς και κοροϊδία σε ανθρώπους που πιστεύουν. Είτε αυτά λέγονται χειρόγραφες επιστολές του Ιησού, είτε ματζούνια από μοναχούς του Άγιου Όρους. Σύντροφοι και φίλοι, τώρα λοιπόν είναι η ώρα να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να φτάσει παντού το κάλεσμα και το νέο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ από χέρι σε χέρι. Αξιοποιούμε λοιπόν κάθε μέρα και κάθε ώρα που απέμεινε. Στις σχολές, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονές και τα στέκια της νεολαίας. Είναι χιλιάδες αυτοί που θέλουν να μάθουν τι λέει το ΚΚΕ, που σκέφτονται και πρέπει να κάνουν το βήμα, να τους οθήσουμε εμείς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα είναι που πρέπει να δώσουμε όλοι τον καλύτερο που μπορούμε. Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά να κάνουμε. Με φίλους, συγγενείς, γείτονες, συναδέλφους, συμμαθητές, με το ψηφοδέλτιο του κουκουέ στο χέρι, πόρτα-πόρτα. Καθένας μπορεί να συμβάλλει να φτάσουμε σε πολύ περισσότερους. Για να ανέβει το κόμμα μας πιο ψηλά, γιατί τελικά μόνο ο λαός σώζει το λαό στον δρόμο της ανατροπής με ΚΚΕ πολύ πιο δυναμικό. Καλή δύναμη και καλή παγόνη.